και τα 14 μου κάψω. Ωραία! Τι καπλάκι είναι αυτό, τι πόδι είναι αυτό, για να το δω. Όταν ήμουν 12 ετών. Είναι 65 λέει, δεν μας κάνει. Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου. Μου ζήτησε να πάμε σε έναν δικηγόρο και να προσθέσουμε την καταγγελία. Οντί είναι. Οχ. Μου ζήτησα λίγο χρόνο για να μην πει. Πού είναι η Πινελόπη, ρε. Στην καθηγήτριά μου είχα μιλήσει. Όχι, αφού έλεγε Tinder match εδώ, πού πήγε. Πριν από ένα χρόνο. Μου είχε πει να μιλήσω και να αποταθώ στις αρχές. Ήταν, ήρθε ο Γιώργος, είδε μια μαϊμού και ήθελε να τη δώσει 150 ευρώ να την καμίσει. Να την καμίσει, λέει. Άρε μαλάκα, λέω. Αποφάσισε να γράψεις ένα τετράδιο της σκέψης, δίσανε και τα όσα έζησε από την τρίτη. Κάτσε, γιατί δεν δε βρίσκει τώρα και τα σπάσω όλα, ε. Στην ηλικία των 9 ετών δέχτηκα σε... Το ξέρω, έχει πρόβλημα μεγάλο, ρε. Με λέει, καλά, δεν σ' αρέσει. Όχι. Θέλω να κάνω τσιγάρο που... Ναι, ένα μόνο άμα θες. Από εκεί, μέσα μου. Όχι, όχι, κάτσε εδώ. Κάτσε να βρω την Πινελόπη τώρα, κάτσε. Κοπέλα κάποιος, δεν κατέληκα κάτω, έκαθα το φέρο και καθιά μου κάτω. Ναι. Κάτσε καλά, έχει μωρή σκύλα. Σκύλα, ποια είσαι μωρή σκύλα. Ωραία, δεν τη βρίσκω την καριόλα, ναι. Μετά. Ναι. Καλά ρε καρναβάλια, εσείς που είσαι στο Tinder. Και γράφετε, περιβανεύεστε ότι έχετε εμβολιαστεί. Αυτό είναι καινούριο τώρα. Θέλετε κανένα τρόπο του καβλιού μου, τι θέλετε. Ναι, θέλω λυσίδια. Πόσες δόσεις κάνατε, γράψα και τις δόσεις, όχι μόνο ότι κάνετε πειράματα, ναι. Γίνετε πειραματοζώα. Πότε θα πάτε στην κάσα. Ευτυχώς που το γράφετε για να σας βλέπω μόνο από τις φωτογραφίες. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Γιατί από κοντά δύσκολα είστε να σας βλέπω. Προτιμώ να πάω να ανοίξω τρύπα στον τοίχο και να τη γαμά παρά πάμε σας. Ζώα. Αχ, εμβολιασμένη λέει, είναι από κάτω. Έτσι γράφουν εκεί πούστιδες, με στέλνουν μηνύματα. Ολοκαμημένη δεν είσαι. Κατάλαβες. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία ελπίδα να με δουν, αλλά εσείς είναι τώρα που δεν έχετε καμία ελπίδα. Με αυτά που γράφετε. Αχ, ναι. Αχ, ναι. Το μήμα της άνοιξε. Σκύλα μου. Έτσι γάλα, ναι. Δεν δείχνω, μικρή μου θα δώσω. Μα αφού εγώ κάτι με το μάτι γρήγορα. Έχετε μαλακές στο κεφάλι σας. Μεγάλη, έτσι. Μαζεύει ακόμα και το Cooper στο Options Research. Για δες. Αχ, μάνα. Μάτι έχω, μάνα. Χωρίς να μετακινήσω τίποτα. Με μάτια Χαρσομαρινόπουλο. Σκοβίνει τι όμορφη που είσαι, τι όμορφη που είσαι. Το μάρκετινγκ το ίδιο. Τι μόνο. Να, ο φίλος μας μπήκε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, μορφό παιδό. Ωραία, παιδιά. Καλά είσαι, πάω εκεί, την Πτωρίνε. Φιλάκια την κούκλα σου, την κόρη. Πότε πάμε στο ψάι, στη Γεωργιανή. Ωραία. Την Ελένη, τη φίλη μου. Δώσει χαιρετισμούς και την κόρη της. Την γνώρισα, έχει 5-6 μήνες εκεί. Ένα πρωί που έκλεινε το μαγαζί. Το Γιώργο θα στείλω. Για να φυλακεί και του φύλλα εκεί και έκαθε στην καρέκλα έτσι. Ωραία. Λέγε ρε κυνηγό φύλλο, λέγε. Γεια σου, γεια Φόξη. Λέει και το μάτι μου, δεν λες και με χύσανε μέσα στα μάτια. Δουλεύει το αγόρι μου. Το μάτι μου είναι για μισέ το τώρα. Καλή τι έπαθε το μάτι μου. Είναι από τον καιρό. Έχει ο Ζέας. Εδώ θα μας βλέπει. Δουλεύει, δεν θα βλέπει. Έλα βρε. Τα καμπουκίνα, δεν θέλω να κάνει αραμένα. Τι από το κοκκί, ο δίκος ούτα. Από 15 μια είναι ίδια κοντρίζει. Καλέ. Δίκος τι, δίκος κοντρίζει.
Α, το είχε, το είδα σήμερα, ναι. Είδε, θα πάρω ένα τόχο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το είδα, ναι, το είδα σήμερα στο χαροφυλάδι. Δεν γιατί πρώτα έρχεται να στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο. Όχι, χτες πήγε, σκιάσε. Πήρα το μαγαζί, κούτρετ. Ποιος είναι? Για βούλου. Ναι, ναι. Θα πάτε κούτρετ, λέει. Θα πάτε κούτρετ, θέλει. Θα φάρει, να αποψύνει, θα ρίχνω. Έλα, ρε, κυρικό σκυλό. Αύριο έχετε κανένα Αντώνιο, Αντωνία. Οχ. Και μετά με τον Θανάση. Αντώνης, ε. Αύριο έχει γιορτή. Ναι. Μια χαρά. Με 400 ευρώ τα πήρα, άλλος έγινε Νταούλη. Πάρε να τον βρεις τώρα. Πώς κάνε. Ο Μαλάκας, ο φίλος μου. Αν τον το λένε. Ναι. Μου πλήρωσε για να γαμίσει και ακόμα γαμάει. Γεια σου, καλησπέρα καλέ αγάπη μου, πού είσαι εσύ καλέ. Ο τρομάκης μου είναι, πού είσαι, καλαγγέρας. Πού είσαι καλέ. Α, δεν ξέρω. Πού είσαι αγαπημένη μου, πού είσαι εσύ. Ε, ναι. Λοιπόν, πείτε, έχετε καμιά ρουμάνα, καμιά βουλγάρα να βγάλουμε κανένα φράγκο. Ο Μαλάκας πληρώνει. Εδώ το άρεσε μαϊμού σήμερα, 150 ευρώ έφυγε να τη δώσει σε γυμναστήριο. Δεν άφησε να ζητήσει, εσύ πόρεσε το ότι με δίνε 150 σπέρματα στο στόμα. 150 ml σπέρματος, όχι 150 ευρώ. Μετά έρχεται μου λέει εσύ, πόσες πούτσες λέει το έχει φάει. Θα μου αφήσει τα κάμπρα που άρεσε να και το λέω καρναβάλι, άντε φύγε από εδώ. Άντε με αυτή τη φαμένη, την κοιτούσε συνέχεια. Ωραία, πού στη λέω βοήθεια, βοηθάτε. Βοηθάτε. Περιμένει να μου μείνει. Τετραβέλια και μουνιά και πούτσες του αρέσουν τα πάντα, μια μίξη είναι. Μια μίξη από ανομαλία πάνω του. Φόκα βαλά στους τρίτη είναι από αυτόν. Σκάσε πέρασε πριν. Ποιος. Η Βαγγελιό. Σε ψάχνει. Τι βάψε από μαλλιά της καθαράς, ωραία. Η κόρη σου πού είναι. Αγαίτη με την πολύ μου. Ναι. Άσχημα. Θέλει να πάει στην κουκουνέρια. Εδώ είναι στο πρίγκο που βάζει να κάνει τη γαμίδα. Έλα σκάτσι για να δει το σπάσω. Μα βάζει λέει αυτή δεν έκανα να δει. Εδώ στην πειρά της σπάω στο αμούδο Ιούλ. Οχ. Και αμούδο δεν σπάσω. Κάμε κουβάλι το πριόνι μαζί της. Οχ. Κατάλαβα μα μαζί μου την ώρα. Ωραία. Το πριόνι ε. Δεν ξέρω ακόμα. Ήτανε 5 λεπτά. Ναι. Ένα μαλάπα για κοινά. Γεια σου. Ένα πιάτο σούπα, μακαρόνια, φέτα. Με λεμόνι. Έσκασε τα δόντια. Ναι. Αλεξάνδρε, μάνα μου. Μην κάνεις άλλο σιγάρο, ναι. Αλεξάνδρε, ίδια είναι η μάνα μου. Τώρα εδώ είναι, δεσκύλα σου. Η μάνα μου, ίδια είναι. Και δεν πήγες ανάδεσαι που είχες πάρει ένα σπίτι. Όχι, δεν μπορώ, πήγε πάνω. Ας καλά, παιδιά μου. Ο μάτι πληρώνε. Είσαι δεν είναι μάτι. Κάτσε πάρε μας. Άντε. Χαζό. Άντε φυλαγμό. Εγώ έχω όλα τα παντελόνι. Δεν φυλώ να κάνω. Κάτσε. Σε καλό κορυσάκι σου. Άρε μωράκια μου. Δεν είναι πάντα μπορτελιά. Αλλά η μάχη δεν είμαι εδώ, λάδια είσαι. Πού είσαι πάμε, για πού θα πάμε μπορτελιά. Δεν είμαι πάλι. Ναι. Εδώ είσαι, λάδια. Τι κάνω. Γεια σου ρε αγάπη μου, πού είσαι. Ε. Πού είσαι. Ωραία βιντεάκι έχεις, ε, προπόνηση κι εμείς. Ναι, ναι, που να σε πάρω για ιδιαίτερα. Ποιος. Τα μαζί προπόνηση. Άφια και αν είναι στο μπαμπά σου. Από τα δερμάνη γύρω σου, με τι μαζί του τελειώτη. Ποιο. Μπαμπά σου που ήταν στο αεροδρόμιο που δεν ήταν ο γιος του μεγάλου. Δεν ξέρω. Εκεί είμαι, το μπαμπά σου κοντά, στην δουλειά σου κάποτε. Δεν ξέρω. Τα αγγλικά που πήγαινε. Καλά προπόνηση, θα κάνουμε. Τελειώτη. Πού είναι.
Θυμάμαι εγώ πριν 100 χρόνια. Ρε. Η μαμά του μου είπε ένα πολύ και μπαμπά του. Δεν θυμάμαι. Καλό λίγη. Όχι είναι η μαμά του. Θα κάνεις με προπόνηση. Ναι, τυχτόρισα εδώ. Τυχτόρισα, ε. Η λίγη αγαπημένη μου. Έλα εδώ. Να πληρώ το χέρι όλη μέρα. Όχ, πού το ξέρεις. Να κάνω, έτσι να κάνω. Ποια θέλω να βρήσεις. Άντε, ναι. Έλα. Ναι, για όσο λέω να πληρώνει. Τρελάρα. Έτσι, μη, πού είσαι, ρε. Πού είστε, ρε, μαλάκια. Τατιάνα. Γεια σας, Ωραία. Γεια σου. Α, είναι το κορίτσι που σε βοήθησε στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνεις, κούκλα, Ναταλία. Γεια σου, ευχαριστούμε. Καλά είσαστε. Ευχαριστούμε. Καλά λέγε. Σήμερα πήγατε σχολείο. Μονόζυγο, δίζυγο, κάμψεις θα κάνουμε. Όποιος βγάλει το πρόγραμμά μου παίρνει 2.000. Αλλιώς παίρνει πατερίτσες. Το κορίτσι και το αγόρι, το άλλο. Γεια σου, γεια σου. Ναταλία είναι. Καλά λέγε, όποιος κάνει το πρόγραμμα 2.000 στο IBAN κατευθείαν. Όποιος το κάνει παίρνει πατερίτσες. Εδώ πράγματα. 25 σετ. Πού είσαι εσύ ρε. Έμαθα ότι έγινε. Ναι, με είπε που τη βοηθήσατε. Ευχαριστούμε. Καλά παιδιά είναι. Σήμερα πιέτε σχολείο. Για κάνατε πάλι κοπάδα. Δεν το βγάζεις αυτό το πρόγραμμα, είναι μόνο για τρελούς, θα ξέρεις. Στείλε μου μήνυμα μετά να μιλήσουμε πριβέ, να σου πω. Άκου πρόγραμμα. 10 δεκάρια μονόζυγο, 10 δεκάρια δίζυγο, 5 κοστάρια κάμψης. Δεν το βγάζουμε ούτε αυτοί παίρνουν φάρμακο. Σχολείο, ε. Κάτσε καλά εσύ γιατί σε στείλει το μάκι. Νίσταξε τη χτώρισα σου δες. Νίσταξε ρε μικρή μου. Όπου γάμισε. Άρα, μικρή μου. Και ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολικός. Λέγε χαρά σου, φάνε πολλά. 25 σετ. Ή όλα ή τίποτα. Ωραία, ή όλα ή τίποτα, μωρό μου. Πρέπει να με δεις Instagram την προπόνηση. Τη φτωρινά, γιατί δεν γυμνάζεις μαζί μου τη φτωρινά μου. Να γίνεις fit. Είναι δεν θες. Είναι φίλ. Δεν μπήκα αγαπημένη μου, έπαιζα. Δεν είναι. Το κεφάλι μου έγινε νταούλι χθες από τα πάζλ και τους γρίφους. Κόντυψε να εκραγεί το κεφάλι μου, μέχρι μία ώρα έπαιζα. Ναι. Φίτη, εσύ είσαι φίτη Κτωρίνα, ε, μου αρέσει το σώμα σου, μπράβο. Θα σε βάλω δύσκολο να κάνουμε προπόνηση μαζί, να ξέρεις. Όχι, αρνούμε. Μακριά. Καλύτερα να λύνω γρίφους και πάζλ. Όταν βγαίνω με γκόμενα, όταν βγαίνω με γκόμενα, μετά νιώθω το κεφάλι μου άχρηστο. Ότι γίνει λάσπη μέσα. Με τόσες μαλακίες που θα ακούσω, θα βλέπω να κρατάει το iPhone που το πλήρωσε 1500 ευρώ το ζώο, θα μου λέει τις μαλακίες της για τα ποτόγια και τα κλαμπάκια που πηγαίνει και τις καφετέρειες που παίζει γκόμενα και θα νιώσει το κεφάλι μου πιο άχρηστο μέσα από τι είναι.
Προτιμάω να πάω να μιλήσω σε ένα ζώο, στη γάτα μου καλύτερα παρά σε εγκόμενες. Χίλιες φορές. Στις μύγες να μιλάω και στα κουνούς και πολλοί θα με καταλάβουν. Να τη διχτώρισα. Ωχ, Γιώργος! Λίσα, Γιώργος! Ωρε! Άμα δεν είναι βλήμα, θα είμαι. Το 99% είναι βλήματα. Λίσα, ακούς, θες να βρεις τώρα τη χτώρισα. Είσαι εδώ. Όχρον είχε μιλήσει και σε μια καθηγήτρια που είχε στο σχολείο. Όταν δίνουν 1000 ευρώ για να πάνε να ακούσουν αργυρό, είναι τέρμα βλήματα. Και πληρώνουν ένα ποσό 200 ευρώ ένα μπουκάλι. 500. Όχι απλά βλήματα. Οι επιλογές με μηδενικό κέφαλο. Λογικό είναι. Γι' αυτό επιλέγουν και άντρες που είναι λάσπη, ανάπηρους. Τι νομίζεις, επιλέγουνε. Τα αρχιερνικό καβλάκι. Άρα μικρή μας. Είσαι καλός. Λίζα, ξύπνα. Με ίσα στο τηλέφωνο με την αδερφή μου, πληροφορήθηκα ότι ο πατέρας. Κάτσε να τις φορά. Σ' αρέσουν. Τι χτάρι θέλει προπόνηση. Ναι, αυτό με πήρες είναι. Ναι, κόαλα είναι. Ναι, έχω ρε, ξέρω πάνω. Λέει, όχι, δύο ήταν, λέει. Α, στείλ το μετά το δω. Δεν ξέρω τι πλήρωσα 5 ευρώ. Στείλ το το δω. Θα βάλει το βίντεο που βγάλατε, λέει. Ποιο, το κορίτσι. Στείλ το μου να το δω, να το δω. Στείλε. Βικτόρισα. Βικτόρισα. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, μη σε κυπνάω το πρωί 7 η ώρα. Τιμωρία. Καρά. Ακούς, μιλούσα χθες με ένα καρναβάλι, Ρωσίδα. Α, σκεφτήκαμε. Στείλ το όπου θες ρε. Στείλ το. Κάτσε σε στείλω να γράψω το Instagram, περίμενε. Άκου τι με είπε το ζώο. Περίμενε να δεις τι είπε. Στείλ το με εδώ να γελάσω. Βάλε ό,τι έχεις με τη χτωρίνα μέσα, ανέβασε τα. Γεια σου αγαπημένη μου. Μιλούσαμε. Στυλάρισα μένει λέει. Τι λέω, για πες, λέω, λέει, δουλειά είμαι, λέει. Τι θες, λέω, από έναν άντρα, ήξερα τι μαλακιά θα πει. Αλλά δεν με νοιάζει, λέει, εμφάνιση, λέει. Θέλω, λέει, να δουλεύει, λέει, πιο σκληρά, λέει, από μένα. Γιατί τη λέω, για να στα αποστάζει, για να στα πληρώνει όλα. Μωρό μου, έχετε το OnlyFans χορηγία. Θέλετε να σας πληρώνει όλα, μαλάκια σας σας πληρώνουν όλα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Στείλ το μου, θα περιμένω αγαπημένη μου. Λέει, οι γυναίκες πάντα λέει κοιτούσαν, λέει τα λεφτά. Οι γυναίκες όχι, οι πουτάνες ναι, τι λέω. Οι πόρνες ναι. Δουλεύεις σε μπουρδέλο. Βαρζάνι. Ε. Βαρζάνι. Δεν απάντησε μετά. Πάνε στον μπαμπά μου, θα κάνω κόμμα. Σε έκανα. Σκύλα. Ξελιγωμένες, δεν έκανε. Σε έκανα, σε έκανα. Όπως ένα και... Δεν απάντησε μετά. Θέλεις ο άντρας να δουλεύει σκληρά για να τα ξοδεύει όπως θέλει αυτός, όχι όπου θες εσύ ρε ζώο. Θα πάω εγώ να δουλεύω και να τα δίνω σε σένα. Εσύ γιατί δεν μου δίνεις τα δικά σου. Τι ωραία. Ωραία, ε. Βρήκατε τους μαλάκες που πληρώνουν και δεν πάτε. Εσείς που δουλεύετε, ταξιδεύετε και παίρνετε αυτοκίνητα. Γιατί πας πίσω, τον παπά σου και τον έκανε που τα πάνε. Και σπίτια. Ε? Αυτοί σας πληρώνουν τα νύχια, τα κομματήρια, μια χαρά. Τι ήταν, τι με βαρύνες, αυρίδια, αρχίδια. Τέλεια. Κάτσε αυτό το κορδόνι, με έχει σπάσει τα αρχίδια εδώ. Πάμε, κάθε μέρα βγαίνει. Έγινε. Το σχήμα το μήνυμα και το μήνυμα.
Ναι, θα σε δεχτώ Instagram μετά να το δω. Ευχαριστώ. Α, τα καρναβάλια, πολύ γέλιο έχω λέει πως. Και άρα μπήκε φίλη της, γεια σου, πες. Γεια σου, πού το παλικάρι που είναι. Όχι, δεν δουλεύω για 3 ευρώ. Δουλεύεις εσύ να πηγαίνει τα γύρω. Τώρα θα σε δεχτώ, περίμενα να ανοίξω το άλλο κινητό. Οι αστυνομικοί από τον άνδρα ζήτησαν κάτι. Δουλεύουν αυτοί που θέλουν να πηγαίνουν σαν μπουζούκι και καφετέρειες κάθε μέρα, να δίνουν 500 ευρώ σε καφετέρειες. Θα σας πούμε σε λίγο γιατί το πήραν. Εγώ δεν πάω, όχι το πρόκειται, οπότε κάτι δεν μου χρειάζεται. Από τη γυναίκα πήραν κατάθεση. Βλακίες σας. Θα ακούσετε λοιπόν σε λίγο τον Κυριακό ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έκαναν στους αστυνομικούς να καλύψουν. Ναι, ναι, το έκανα. Δεν είναι ζευγάρι άνθρωποι να καλύψουν αυτόν τον άνθρωπο και αυτή τη γυναίκα. Γιατί πες τα βιουτιάνια βγήκανε. Είναι νέα τροπή στις έρευνες και τώρα πια oh. Την κόμενή τους κερατώνουν. Φλιτζάνι, πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τα τελευταία νέα. Όχι, θα πάω να παίρνω 3 ευρώ και θα δίνω στα ποτά 50 ευρώ σε τα ζώα. Για να πηγαίνω να πίνω καφέδες και να πληρώνω μια κουταλιά καφέ 10 ευρώ βλήματα. Για να κάθομαι σε μια πλαστική καρέκλα ή όρθιος. Ωραία. Το αντιπουστικό θα κάνω για να μην την πέφτουν τα τραβέλια σε γυμναστήριο. Γιατί ρε. Δεν δουλεύω για να επιβιώνουν οι Ελληνές, δουλεύω για να κάνουν πλούσια τις καφεντές και τα μπαράκια, κοπέλα μου. Για πάνε δες. Στην Ελλάδα το 90% είναι καφετέρειες και μπαράκια, τα μαγαζιά και γυμναστήρια έχει ένα σε κάθε πόλη που αξίζει. Για πάνε δες πως είναι τα πράγματα εδώ. Μια χαρά σκέφτομαι, αλλιώς θα ήμουν άφρακος και θα δεν τα λεφτά μου σε μαλακίες. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου λες, μωρά, μια φορά τα λέω, μετά κουράζομαι. Σε κάνει τι θέλει ο καθένας. Έτσι είναι, μωρό μου. Ναι, έτσι είναι, αγάπη μου. Έτσι είναι. Έχει να κάνει πιο πολύ έξω να ζήσει. Το πρωί είχε κρύο, δεν είχε πολύ, είχε ζέστη, τώρα έχει λίγο κρύο. Έφυγε και το δίνω. Εδώ σε λίγο θα ανοιχτώσει. Ναι. Θα πάμε λίγο στα παπαγάλια, θα ήρθα στα πινέλια. Μετά πάω στο Ιωβαΐζο, εγώ να πάω από λιτά και να πάω και την εβδομάδα. Ναι, 2.000 ακριβώς. Α, να σου στείλω μήνυμα, ναι, τώρα μετά θα το κάνω. Δεν 2.000 για δουλειά, λοιπόν, σε πάω, ε. Όχι, θα πάω για 600 ευρώ. Όρεξε εσύ. Ναι, μαλάκες οι όλοι, περίμενε. Λαβαζίλες. Όχι, με τραβέλια δεν πάω. Πάνε εσύ άμα θες. Τέτοιες δουλειές, άμα ήθελα, θα γινόμουν μεγάλη πουστάρα. Σαν αυτούς που έχετε πρότυπο που τους κάνουν στην τηλεόραση ηθοποιούς. Λες ότι δεν μπορώ να πάω. Δεν θέλω να κολλήσω στη φιλική έτσι για να με γαμίσουν από τον κόλλο. Απλά πράγματα είναι. Αλλιώς θα ήμουν ένα μεγαλύτερη πουστάρα από αυτούς. Άνετα. Τέτοιες δουλειές θα προσφέρουν και στον Ντόντ. Να με γλύψουν πόδια. Τέτοια πράγματα. Αρνούμε. Δεν έρχομαι, να, αφού ξέρει. Δεν ακούς τι λέει. Κάτω από 2.000 δεν πάει δουλειά.
Τι είμαι, κύριε μου. Ένας άντρας που ήξερε τόσο το πρωί, όσο και τον αγνοούμενο. Όχι, γαριδάκια τώρα. Εγώ δεν πάω να το δω σαν τυφλά. Στην τηλεόραση που με είπα, να μαζί με το συνεχίσω το 50.000 ευρώ. Οχ. Να αναπτωθεί, να πω κάτω να κάνω λεφτά τα λεφτά. Ωραία. Ο Τικτορίνες είναι μάνατζερ, κοπέλα μου. Μπορεί να σου κάνει τα 1.000 ευρώ ή 10 χιλιάρικα ή να φταθήσει 1.000 ευρώ. Κατάλαβες. Η Θεωρήνος κάνει άλλες δουλειές. Παίζει με την οικονομία, δεν είναι βλήματα. Να πάει να δουλεύει για 500-600 ευρώ. Στην ιστορία έχουμε τον 30χρονο. Δεν τα ξέρετε σε αυτό. Θέλει μυαλό. Αν δεν πάρει τον κύριο Πόλεμα, σε κουμπίζει τα αρχίδια. Όχι, θα θέλω να πάρω αμαία. Αν δεν τα πάρει και το παίρνω. Πού είναι τα ρούχα πάλι? Στο καμπίνα που είναι. Είναι ο αμέλης, αν θέλεις να κάνεις. Εχθές το βράδυ κλήθηκε ο ένας εξ αυτών των δύο. Αλλά για να παραδώσει το κοινό. Αν η κρύο παγωνιά, το λοντζάκι και γωνιά. Πάνε στο σπίτι του Γιώργου. 2.000 ευρώ θα πληρώσει. 2 ευρώ για 2. Οχ. Έτσι σε λέω και εγώ, χαρά μου. Κρύο, κρύο και για 2, αγάπη μου. Αλλά μην περιμένει αν δεν ξέρει το κοντίσιον. Σε ζεστάνω αλλιώ. Με το φυσικό τρόπο. Το οποίο έχει προκύψει είναι ότι τα τηλέφωνα, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που αντιλάγησαν. Ωραία, τρελά. Και μπορεί να μπει ξανά. Ναι. Πλάκα και εσείς που έχετε γκόμενο, έχετε σχέση, ανοίγετε το air condition. Αντί να πάτε να γαμιέστε όλη τη μέρα με τον γκόμενό σας, κάθεται ένας στο κινητό του άλλου και ο άλλος βλέπει match και ο άλλος βλέπει live TikTok ή βλέπει νύχια. Αντί να φάτε κανένα πούτσο να καβλώσετε. Σε ηλικία είναι γύρω στα 30-35. Τέτοιου θέλετε. Και σε αυτή την παρέα ήταν και ο Κρεοπόλης. Λοιπόν, έχει βρε, το άνοιξε εδώ. Μην περιμένετε να ζεσταθεί. Έχει κρύο. Όπως που εικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία την οποία έχουμε καλύψει, την Παρασκευή το βράδυ εκλήθηκε κατάθεση. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν συγκεκριμένα πράγματα. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι το πρόσωπο που σας είπαμε χτες ότι δεν υπήρχαν επικοινωνία. Γιατί βγάζει κρύο αέρα, ρε. Και πριν την εξαφάνιση. Με ο κάθε, είναι. Είναι, είναι. Βγάζει μια κλειδιά μια ζεστού για να είναι. Ναι. Ναι, και είναι το εργοντήσιο και τα χέρια μου είναι τα ούλια. Είναι ζεστό. Το ζεστό είναι το κομπιούτερ. Σε ζεστό είναι, ρε. Βγάζει μια κλειδιά για να μην πάρει παιδί και μην ζεστό. Δεν του είπαν τίποτα. Ωραία, νύσαξε, ναι. Άφησέ μας το κινητό σου τηλέφωνο και φύγε. Κάτσε να το δω. Γιατί το κινητό του τηλέφωνο είναι ακριβώς όπως το είπα. Ναι, σε ζεστό είναι, ρε. Και στο τέρμα είναι κιόλας. Κρυώνει και μετά σε ζεστό είναι ξανά. Τι θες να κάνει. Την επίμαχη ώρα. Σε λίγο θα έχει και μετά, κι άλλο κρύο έξω. Πώς δεν πάει για το πρωί, δεν ξέρω, έξι. Το πρωί είχε ζέστη, γιατί άρχισα να βγάζω το σκουφάκι μου. Κανονίστε, μωράκια μου. Σε λίγο βγάζω το σκουφάκι μου και από Μάιο θα κυκλοφορώ χωρίς μπλούζα στον δρόμο. Δεν το είδα, όχι. Όχι, πέρα είναι όλα. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, γυμνός στον δρόμο, χωρίς μπλούζα κυκλοφορώ. Όποια θέλει μπορεί να έρθει να πάρει μάτι. Τι καλά, με έβλεπες πέρσι, κάθε χρόνο. Κατάλαβες. Όποιος έρχεται να δει. Τι τώρα κι μου. Κούτλετ, κούτλετ. Ρούχα. Τι έπαθες ρε μου μια μου. Οχ, νάτος.
Τι να δεις, μωρέ, κι εσύ τώρα. Τι να δεις, μωρέ. Πού τη λες, ζήτω, ρε. Και από αυτό που γαμώ και το χειμώνα μου, γαμώ και το καλοκαίρι μου. Καρά, Instagram θέλω μετά να μου στείλεις. Στο Instagram σου να σε κάνω προπόνηση. Να σου πω τι να πρόγραμμα να κάνεις. Και να μου βγάλεις το πρόγραμμά μου, θέλω βίντεο. Για να μας κόβει η μέρη, για να δες τα μηνύματα μετά, γιατί δεν τα σπάσω όλα σήμερα. Θα σε δώσω το πόδι αργούδας, δες. Τώρα είναι λίγα φαγητά μπορεί να φάει και τρώει βλακίες. Εγώ βάλα μέσα από καρδιάνι μου, με μύτυρο. Ναι, γιατί δεν έφαγες καρδιάνι. Για ούτε πήγα, για ούτε να κουβά. Θα κρυφτώ τώρα είναι κρύο, για να δεν έχω βγάλω. Ναι, άμα το έχεις ψυγείο στο 100 φυσικά και θα είναι κρύο. Ναι. Το πιάτο να βγάλω λίγο το βράδυ. Στο μικρογύμα, να το βάλω το γιάπ. Με την πιο ψόφα που έχει το ψυγείο στη μέσα. Όχι. Πόσα λεπτά με τα βαλιά. Πότε δεν τα δω που έπαιζα τη μέρα, ρε. Είχα χρόνο να τα δω. Τα βαλιά πώς θα γίνει. Άνοιξε το ψυγείο να φάω και τα είδα. Α, το λαούσα που τα κουβά. Ναι, λιγμένο δεν πιστεύω να ναι. Μιλάζα από το σπαγγελί και 2,5 ευρώ ένα κιλό. Όχι, θα είμαι καρναβάλι. Να παίρνω φάναμε για ζάχαρο και θερεδί, σαν και εσάς τα ζώα. Πού είστε 20 χρονών και είστε 80. Και το χασάρι. Και μετά πάνε σε γυμναστήρια να δείξουν τον πόλο. Σε γυμναστήρια πάνε για να δουν καμιά γκόμενα γιατί είναι αγάμητη ή να πάνε κανένα πούτσο άμα είναι γκόμενες και τραβέλια. Για προπόνηση δεν πάνε. Ένα πηγαίνει για προπόνηση, θα ήταν σαν και εμένα τώρα όλοι. Όχι σαν μουνιά που τους έκλασε ο Θεός. Και τους έβγαλε από την τρύπα, την πίσω. Για την μπροστά. Εγκρή μου. Ο Χασάν είναι εδώ. Και ο Μοχάμετ. Τα κορίτσια βγήκανε. Εδώ μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Άρε, σκυλάκια μου. Ότι τους άλλους κρατούμενους που ήταν εκεί, τους ρώτησε αν ξέρουν πώς είναι η κατάσταση στον Κορυδαλό. Το κομμάτι μου έφτιαξε τώρα. Και ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος ήταν... Με μικρή μου. Που κατέθεσε... Τι ωραίο το τρελό μαλάκι σου, ρε εσύ. Ότι ο Χασάπης του είπε... Τι έπαθες, παιδί. Mm. Αυτό που έχω κάνει δεν μπορείτε να το καλύψω. Το κομμάτι, μεγάλο. Ναι. Εσύ πάνε σε κάνα κλαμπάκι, κάνα ποτάκι και γίνε λάσπη, θα έκανα μια πούτσα. Θα πάω τη ραγή. Ναι, μικρή μου. Άμα δεν ήμουν πανέξυπνος, θα καταλήξει ένα σκουπίδι σαν και εσάς όλους. Ένα βλήμα. Πρώτα θα είχα γίνει πειραματό ζώο. Θα τρώγα πλαστικές μπατονέτες από τη μύτη μου για να μπει μια μπατονέτα άμα είμαι άρρωστος. Δεύτερον θα ήμουν 100-200 κιλά λάσπη. Και τρίτον θα φορούσα τριπλή μάσκα για να φοβάμαι έναν άρρωτο ή ως ζώα σαν και εσάς. Και θα πήγαινα να δίνω όλα τα λεφτά μου σε καφέδες και ποτά. Ποτά. Και θα είχα είδω όλα τραγουδιστές και παπάρες στις τηλεόρασης, πουστάρες, τραβέλια. Κάποιος είχε σκάψει, είχε χώσει κάτι και το ξαναθέσαι. Καλά με τη μωρά μου. Υπάρχει κάποιος στοιχείο που μπορεί να ενοχοποιήσει ακόμα περισσότερο τον όποιον έχει κάνει ένα πράγμα. Αν έχει γίνει κάτι γενικά, όταν πάει κάποιος στην αστυνομία. Μικρή μου. Τι να πω. Πάρα το μύτη επειδή το επίτη είναι πανέξυπνο. Τα αρχίδια μου τα δυο είσαι. Άμα σου είναι έξυπνο, θα έκανε ό,τι κάνει οι αρχαίοι Έλληνε. Όχι ότι κάνει τα σκουπίδια. Οι βλάκε κάνουν ό,τι κάνουν όλοι. Και υπάρχουν και κάποια ερωτήματα ακόμα. Οι έξυπνοι κάνουν ό,τι κάνουν λίγοι.
οποίο έχει ο 30χρονος και το οποίο δανείζει. Έλα ρούφα τρούφα εσύ, γιατί θα πας κάνα από το σκάμπιλο και θα σου πεις βαρύ. Μα το λέτε απειρθε κάνεις κανένα πείραμα στον εαυτό σου ρεβδοάκια. Ή αν απειρθεί σε καρναβάλι. Υπήρχε μια μπατονέτα που βασική να την βάλουμε στον κόλο σου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Να πούμε λοιπόν ότι. Πάρε, θα σου χρειαστούν. Ο Μητσοτάκης πληρώνει. Να κληθεί για νέα εξέταση ο Κρεοπόλης, προκειμένου να γίνει μια τελευταία προσπάθεια να αναπτύξει. Ήθελε να σε στείλω τον Κρεοπόλη. Πέρα από αυτά τα θολά τα οποία επικαλείται ότι. Να σε κρεοπολιάσει λίγο. Να πει τι έγινε. Δεν αποκλείω την περίπτωση οι αστυνομικοί να πείσουν το συγκεκριμένο 50χρονο να ομολογήσει, να αναφέρει τι έχει συμβεί με τον αναζητούμενο 30χρονο. 100% θα τα παίρνει στα τεστάκια. Να πούμε ότι γίνεται, υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον για αυτό το τηλέφωνο που έχει, για αυτή την επικοινωνία που έχει γίνει στις 10 το βράδυ του Κρεοπόλη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αναπτύξαμε λίγο πιο πριν. Φαίνεται να έχει γίνει μέσα. Εγώ ή εσύ σε βλήμα που κάνεις πειράματα πάνω σου. Και δεν μόνο που σε νοιάζει τίποτα, πας σε κολόμπαρκες και στις καφετέρειες. Γι' αυτό δουλεύει 12 ώρες, θα πάρεις 35 ευρώ. Γιατί ζω. Γι' αυτό. Πάρε τον κύριο Πόλη τώρα και βούλος του. Σε κάνεις τον κύριο Πόλη και σε όλα. Από την πρώτη εξέταση δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει να, όταν βρίσκει ένα κινητό αν έχει κάποιος διαγράψει ή δεν έχει διαγράψει κάτι. Αυτό πρέπει να βρεθεί από τα κλιματολογικά εργαστήρια και πιθανόν και αυτός, αν βρεθεί κάποιος επιλήψιμος διάλογος, να κληθεί ταυτόχρονα για νέα εξέταση ή να σχηματιστεί δικό. Ή αν αποδειχθεί ότι κάτι γνωρίζει, να θεωρηθεί και ψηφιακό. Να πούμε, Νίκο, ότι βασικό ζητούμενο είναι για το υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρχει αυτή η εμπλοκή του άλλου να την κλείσει επαναλαμβάνω σε μεταγενέστερο χρόνο. Πολλά αύριο έχει μάτς. Θα τα σπάσω όλα, άμα τα βγουν έτσι που θα θέλω. Να πούμε, Μαρία, ετοιμάσου. Έχει μάτς αύριο. Στα βίντεο που έχουμε ήδη πει οι αστυνομικοί από την Ιωνία Οδό, όπου φαίνεται να περνάει το αυτοκίνητο προς την παλιά Εθνική Οδό και να στρίβει προς Ευηνοπόρη, πράγματι φαίνονται τρία αυτοκίνητα άσχετα. Φαίνεται το αυτοκίνητο του Κρεοπόλη, γιατί πίσω έχει και την αυτό για τα ζώα και τα λοιπά, το οποίο συνοδεύει το είναι φανερό ότι πρόκειται για αυτό. Ακολουθείται όμως από ένα δεύτερο κοντινό, πολύ κοντινό. Μην τα αφήνεις γιατί το κομπιούτερ θα πέσει και θα γίνει κομμάτια. Όλοι. Όλα τα καρναβάλια παίζουν αύριο ξανά. Έχασε το κουκλάκι μου με το γλυσούρι μου, το μοτευτή. Ποιο κουκλάκι ρε σκύλα. Ένα μικρό λίγο. Άρα μικρό, σ' αγαπάω πολύ. Να με φωνάξεις το πρέπει από κάτω. Ε. Άρα μικρά μου. Άρα μικρή μου. Θα παίξει μάτς αύριο λέγε. Παίξει μάτς αύριο. Θα το σπάσω όλο εδώ πέρα. Και θα φέρω τον Γιώργο να με μιλάει πάλι για τις παπαριές του. Αχ, λίγο, πολύ ωραίο. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτή η ωραία. Τι και γαμίσω, λέει, μαλά, κάποιο πετσαβούρα, δείτε εδώ μέσα. Ζω. Και όχι τίποτα, την κοιτούσε και το πήρε πάνω της αυτή τώρα. Θα νομίζω ότι είναι καμιά σούπερ, ξέρω εγώ. Άρε, ζω. Που καταντήσατε. Που καταντήσατε βοήθεια. Τικτόρισα. Ωραία, για ύπνο της τικτόρισας. Εμείς θα πούμε μάλλον το βράδυ. Φιλάκια. Πάω. Δες. Τικτόκαρος, μωρακιά μου. Κάτσε μικρή μου. Θα ετοιμάσαι για ύπνο τώρα, τώρα. Ναι ρε πούστη.
Φιλάκια. Φιλάκια. Σήκω, μικρή μου. Εσύ, τι κάθεσαι, μη μου. Σκέπασε τα γαϊδάκια σου. Φιλάκια.